μου, σε παρακαλώ, πριν πάμε εδώ πέρα σε αυτό, μια κουβέντα. Αυτό που ρώτησα, ήθελα προηγουμένως, μας το είπε χθες ο κ. Τσίπρας εδώ, ότι οι δημοσκοπήσεις θεωρεί ότι υποεκτιμώνται τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτοί που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ φοβόνται και δεν το λένε. Κοιτάξτε, είναι μια τακτική του Αλέξη Τσίπρα να υποβαθμίζει το ρόλο των δημοσκοπήσεων. Και δεν είναι καινούριο αυτό το φαινόμενο. Στις εκλογές του 2019 είχε συμβεί το ίδιο. Μάλιστα, στενός συνεργάτης είχε υπενοήσει μια νέα μέθοδο δημοσκοπήσεων, η οποία έβγαζε το ΣΥΡΙΖΑ οριακά δεύτερο και πρώτο. Τελικά όλα αυτά διαψεύστηκαν από την κάλπη. Και νομίζω ότι είναι και μάταιο σήμερα να προσπαθούμε να αμφισβητήσουμε τις δημοσκοπήσεις όταν με έναν άκρος επιστημονικό τρόπο. Και αν δείτε διαχρονικά, σε ελάχιστες περιπτώσεις έπεσαν έξω. Ακόμα και στις πολύ κρίσιμες και δύσκολες δημοσκοπικά εκλογές του 2000, όταν παίχτηκε η διαφορά στο συστήμα 5.000 ψήφους, τότε, υπόψη τότε απαγορευόταν δημοσκοπήσεις πριν από 15 μέρες, όμως γινότανε. Αργότερα, όταν δημοσιεύτηκαν οι δημοσκοπήσεις της Παρασκευής το βράδυ, φαινόταν ότι το ΠΑΣΟΚ προηγείται κατά μία μονάδα, κατά μία ποσοστία μονάδα. Ναι. Συνεπώς, είναι και να ανακατέψουμε μέσα και το Predator, υποβαθμίζει και την νοημοσύνη των τηλεθεατών και των Ελλήνων πολιτών. Πάντως, η έκθεση Πέγκα τώρα, ανεξάρτητα ασχολείται δεν ασχολείται κανείς, είναι κόλαφος, έτσι. Βέβαια. Ναι, φυσικά, η έκθεση Πέγκα είναι κόλαφος. Η έκθεση Πέγκα όμως, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, είναι αποτέλεσμα ψηφοφορίας μεταξύ ευρωβουλευτών. Δηλαδή, αν συνασπιστούν 3-4 ευρωπαϊκές κοινοβουλευτικές ομάδες, βγάζουν ό,τι ψήφισμα θέλουν. Και σε συγκεκριμένη περίπτωση συνασπίστηκε η αριστερά, οι ευρωσοσιαλιστές, οι φιλελεύθεροι. Ναι, αλλά πατάει πάνω σε βασικά.